Καλησπέρα κύριε Χιόνι. Καλησπέρα κύριε Λιάννη. Πώς είσαστε? Καλά. Γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε και να ρωτάμε και τα ανθρώπινα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μια εκδήλωση θα έλεγα εγώ με το βλέμμα στραμμένο και στο τώρα και στο μέλλον, και μια, ένα συλλαλητήριο το οποίο συνηθίζει να το κάνει το ΚΚΕ, τιμώντας όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στην απελευθέρωση της Αθήνας και του Πειραιά. Σωστά το λέτε, γιατί είναι μια εκδήλωση τιμής με το βλέμμα στο σήμερα και το αύριο. Με τη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο 7 ώρα στα Προπήλαια, με ομιλία από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που θα πραγματοποιηθεί ανήμερα από τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας και του Πειραιά, εκεί που ο λαός της πρωτεύουσας στις 12 Οκτώβρη του 1944 γιόρταζε την ώρα που οι Ναζί τρέπονταν σε φυγή. Για να τιμήσουμε όσους και όσους αγωνίστηκαν για τα λαϊκά συμφέροντα και τη λευτεριά, διαδηλώνοντας με τα διδάγματα της ιστορίας που αποτελούν εφόδιο για την πάλη μας σήμερα, για να δυναμώσει η αποτελεσματικότητα, αποφασιστικότητα του εργατικού λαϊκού κινήματος, με ένα συλλαλητήριο όπως υπόθηκε που θα ζωντανέψει όλο το κέντρο της Αθήνας, με συγκεντρώσεις προς συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε εμβληματικά σημεία, που αναδεικνύουν ότι το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ, η εργατική αλληλεγγύη, η όπλα που δημιούργησε και τροφοδότησε το ΚΚΕ, έσωσαν το λαό από την πείνα και την επιστράτευση και απελευθέρωσαν τη χώρα και την Αθήνα. Και με ένα μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα, όπου θα τραγουδήσουμε όλοι όπου θα βρεθούμε εκεί, χιλιάδες λαού, νεολαίας, τους καλούμε, με στίχους και μουσική που, όπως έχει υποθεί, είναι όπλα και αγωνιστική δράση και βασισμένο στις γειτονιές του κόσμου, σε αυτό το εκπληκτικό ποίημα του Ρίτσου. Να. Που βέβαια αναφέρεται στις φτωχές αλλά και δοξασμένες γειτονιές της Αθήνας. Εγώ θα έλεγα ότι με έναν τρόπο γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο, κύριε Χιόνι, γιατί πρόσφατα είχαμε και τοποθετήσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή από υπουργούς. Ακούσαμε πρόσφατα υπουργό να λέει, παραδείγματος χάρη, ότι το ΚΚΕ ήταν. Η δράση του ήταν ενάντια στην πατρίδα. Ήταν ενάντια στην πατρίδα. Καλά κάνει και μου το διατυπώνει έτσι ακριβώς όπως το είπε ο Δημήτρης Μουτζωράκης εδώ που είναι δίπλα μου. Τα ακούσαμε και αυτά. Όπως είπατε ξεκινώντας, στη χώρα μας δεν γιορτάζεται η λήξη του πολέμου και απελευθέρωση. Ξαναγράφεται η ιστορία στα μέτρα τους. Ναι. Βέβαια και αυτονών με το βλέμμα στο αύριο. Μάλιστα σωστό. Γι' αυτό κακοποιείται ιδιαίτερα μέσα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Γιατί είναι και σε δύσκολη θέση. Καθώς την ώρα που τότε το ΚΚΕ αναμετριόταν με απίστευτες δυσκολίες, κατάφερε και να σελπίσει και να οργανώσει τη λαϊκή αντίσταση, ενώ τα αστικά κόμματα και οι ηγεσίες τους, οι πρόγονοι όλων αυτών των σημερινών, έφευγαν για το εξωτερικό, την κάνανε, και ένα τμήμα που παρέμεινε συνεργάστηκε με τον κατακτητή. Και όλοι μαζί μηχανοραφούσαν για το πώς θα εξασφαλίσουν ενάντια στο λαό την εξουσία τους μετά τον πόλεμο. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς, κανένας λαός δεν μπορεί να εμπιστευτεί ούτε την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας του στην αστική τάξη και τις κυβερνήσεις τους. Γι' αυτό ας δούμε σήμερα το εξής. Ναι. Ο Πάιατ, ο προηγούμενος πρέσβης που ήταν εδώ, πριν έρθει εδώ ήταν στην Ουκρανία και τώρα είναι βοηθός του Υπουργείου Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, για τα ζητήματα ενέργειας στην περιοχή. Έκανε μια βόλτα από την Ελλάδα και την Τουρκία και σε μια συνέντευξη πρόσφατα εδώ λέτε πέρα. Τώρα. Ορίστε. Πρόσφατα λέτε. Πρόσφατα, τώρα, τις προηγούμενες ημέρες. Τις προηγούμενες ημέρες. Και σε μια συνέντευξη εδώ στην Ελλάδα ήταν πολύ αναλυτικός και συγκεκριμένος για τα αμερικανοανατολικά ενεργειακά σχέδια στην περιοχή. Την ώρα που οι ανταγωνισμοί και για τους αγωγούς και για τα κοιτάσματα και τις άλλες πηγές ενέργειας οξύνονται και απειλούν με γενικευμένη ανάφλεξη. Οι ενεργειακοί όμιλοι και αστική τάξη της χώρας θέλουν μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα αυτήνα. Όμως ο λαός μας, και με τον πόλεμο και με τις κυρώσεις και με τις ενεργειακές διασυνδέσεις και με την παραπέρα απελευθέρωση και τις πράσινες μεταβάσεις, όχι απλά δεν είδε φθηνότερο ρεύμα, αλλά η χώρα εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο, καθιστώντας τη χώρα μαγνήτη μεγάλων, πολύ μεγάλων κινδύνων. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Να πούμε, κύριε Χιόνι, ότι. Και για να, για να προωθηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί, μάλιστα, μπαίνουν σε παζάρεμα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και επαναπισφραγιστεί η διχοτόμηση της Κύπρου. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και μετά μας μιλάνε για εθνικά συμφέροντα. Εγώ να προσθέσω ότι δεν ήταν μόνο το ρεύμα. Αν καθίσουμε και προσμετρήσουμε πόσα έχουν χρεωθεί στον πόλεμο, ξυλώνει πορτοφόλι. Το πορτοφόλι θα το σκεφτούμε και από την άλλη πλευρά. Ναι. Ένας Έλληνας στρατηγός, επικεφαλής επιχείρηση Ασπίδες, εκεί που, έχουμε στείλει, που στέλνουμε τις φρεγάτες, πληρώνουμε 500.000 ευρώ τη μέρα
την ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια και τη φορολογιστία, έλεγε σε συνέντευξή του ότι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμμετέχουν επειδή τα λιμάνια τους βγαίνουν κερδισμένα από την αταραχή του πολέμου. Μάλιστα, αυτό το είπε πρόσφατα και ένας γνωστός ευρωπαϊκός. Δεν θα βγαίνουν κερδισμένα. Τα ναύλα ανεβαίνουν. Και μας είπε για να καταλάβουμε με ποιο κριτήριο κάποιοι συμμετέχουν και κάποιοι όχι, να ακολουθήσουμε την πορεία του χρήματος. Δηλαδή, το follow the money είναι το εθνικό συμφέρον που υπηρετούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στις νατοϊκές αποστολές. Εμείς το ακολουθούμε, το σκορπάμε όμως. Και αυτό είναι που οδήγησε και την πολιτική μεθόδευση της κυβέρνησης να τιμωρήσει τους δύο φαντάρους μας, τους δύο στρατευμένους μας, με 15 μέρες φυλάκιση, γιατί εξέφρασαν την αντίθεσή τους ακριβώς σε αυτό το ευρωατλαντικό αφήγημα. Και επειδή ο ελληνικός λαός στέλνει τα παιδιά του στο στρατό για να περισπιστούν τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας που ζούμε και εργαζόμαστε, και όχι για να στηρίξουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων για μεγαλύτερη συμμετοχή στους πολέμους εκτός συνόρων που δολοφονούν άλλους λαούς, όπως την Παλαιστίνη, στο Λίβανο και αλλού. Μα είναι οι σύμμαχοί μας. Ναι, οι σύμμαχοί τους είναι αυτοί, και έχει μια ιδιαίτερη σημασία το ότι επειδή είναι τιμή και για τους ίδιους τους φαντάρους, και γι' αυτό αγκαλιάζονται και από όλη τη χώρα, από εκατοντάδες μαζικούς φορείς, να σας διαβάσω δύο σημεία. Ναι. Από το Φοιτητικό Σύλλογο Πανεπιστημίου Πειραιά, που ένας στρατευμένος ακόμη, έτσι, είναι εκεί και λένε τα παιδιά εκεί, είναι τιμή για μας, νέοι που μοιραζόμαστε τα ίδια έδρανα μαζί τους, να υπερασπίζονται το δίκαιο τους λαούς που παλέμουν για να έχουν τη δική τους πατρίδα ενάντια στην κατοχή, να μην σωπαίνουν μπροστά στα εγκλήματα και να μην δέχονται ο λαός μας να γίνεται στόχος αντιπίνων λόγω της εμπλοκής ελληνικής κυβέρνησης στο μακελιό. Και το Σύλλογο Γυναικών Κερατσινίου Δραπετσόνας, που λέει όταν στρατεύτηκαν οι φαντάρες μας, οι μανάδες τους δηλαδή, έδωσαν όρκο να υπερασπίζονται τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και όχι το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους και το Ισραήλ που δολοφονούν λαούς. Είμαστε διπλά περήφανες που ένα δικό μας παιδί από τις λαϊκές γειτονιές του Κερατσινίου Δραπετσόνας είναι ένας από τους πρωτοπόρους φαντάρους μας. Είναι από αυτούς οι οποίοι πέρασαν το πειθαρχικό. Ναι. Μάλιστα. Γιατί άλλωστε όλα αυτά περί εθνικών συμφερόντων και ενότητας έχουν τελειώσει τουλάχιστον από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, γι' αυτό επιβεβαιώθηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο, όπως και σήμερα. Γιατί όταν μιλάνε για εθνικά συμφέροντα, μιλάνε για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των ενεργειακών ομήλων, των μεγαλεμπόρων, των εκμεταλλευτών δηλαδή του λαού για να εξασφαλίζουν την κερδοφορία και την εξουσία τους. Και άλλωστε, και πριν 80 χρόνια, όσο πλησίαζε η απελευθέρωση, και αυτοί που την έκαναν και φύγαν, και αυτοί που μείναν, αφήσαν τις διαφορές στην άκρη. Δεν παρασύρθηκαν από τα περί εθνικής ενότητας, από το οποίο παρασύρθηκε και το κόμμα μας. Σωστά. Ενώθηκαν για να αποπλήσουν το λαό, για να εξασφαλίσουν την εξουσία τους, την κλειδί τους, τη συνέχεια και να παρασύρουν τα αυτό πράγματα το... εκεί που ήταν. Σωστά. Γι' αυτό και η σύγκρουση τάλλος ήταν αναπόφευκτη, και άλλωστε νικητής είναι ο λαός που θα ξεπερδέψει και με το σύστημα της αδικίας και του πολέμου, με την εξουσία του κεφαλαίου. Αυτό το δίδαγμα είναι που μπορεί να δυναμώσει σήμερα τον αγώνα, γιατί τα τύμπανα του υπεραλιστικού πολέμου βαράν όλο και πιο δυνατά, μαγκελεύεται οι λαοί ο ένας μετά τον άλλον, και τη διέξοδο πάλι οι λαοί θα τη δώσουν. Και οι λαοί την πληρώνουν. Μα ακριβώς για να μην συνεχίσουν να την πληρώνουν οι λαοί, το θέμα είναι προς τα που θα πάει η κατάσταση. Σωστά. Σωστά. Αύριο λοιπόν 7 η ώρα στα Προπήλαια. Σωστά. 7 η ώρα στα Προπήλαια. Από τις 6 η ώρα θα γίνονται προσυγκεντρώσεις στα διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας. Και 7 η ώρα όλοι στα Προπήλαια. Και μετά έχει και συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Να το πούμε και αυτό. Βεβαίως. Προλαβαίνουμε. Βεβαίως. Η ενορχήστρωση είναι του Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Ερμηνεύουν η Φωτεινή Βελεσιώτου, Βαγγέλης Κορακάκης, Μαριλίδα Λούτζη, Ασπαθία Στρατηγού, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Γιονής Τσακνής. Και στις απαγγελίες, γιατί είναι αφηγηματικό. Είναι η Λίλα Καφαντάρη και ο Πέριος ο Μιχαηλίδης. Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί. Και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Γιονί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.